Την αντίδραση των μικροπολιτών της Λαϊκής Αγοράς της Ηράκλειας προκάλεσε η απόφαση της Δημοτικής Αρχής για τη μετακίνηση 25 εξ αυτών λόγω έργων ανάπλασης που πρέπει να γίνουν στην περιοχή. Έχουμε συνάντηση για κάποιους συναδέλφους οι οποίοι θέλουν να πράξει να κάνει ένα έργο ο κ. Κουτσαχίδης, Δήμαρχος της Ηράκλειας. Και αυτά τα 25 μέλη πρέπει να σκοθούν από εκεί για να φύγουν και να πάνε σε έναν άλλο χώρο. Το οποίο το χώρο είναι πολύ δύσκολο. Οι συνάδελφοι δεν θα δουλέψουν σε εκείνο το χώρο. Δεν υπάρχει πρόσβαση σωστή. Και πρέπει να τα βάλουμε κάτω όλα, να συζητήσουμε, να πάρουμε μια απόφαση μαζί με τα μέλη και το διοικητικό μαζί. Ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι ο κ. Κουτσαχίδης θέλει να περάσει κάποια κουλουνάκια στην πλακόστρωση που έχει κάνει. Τα προβλήματα πάντα δημιουργούνται από τα καταστήματα. Χθες, σε συνάντηση που είχαν μέλη του Σωματείου Μικροπολιτών Λαϊκών Αγορών, εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη συγκεκριμένη απόφαση και κατέθεσαν τις δικές τους προτάσεις, τις οποίες και θα μεταφέρουν στον αρμόδιο αντιδήμαρχο σε συνάντηση που θα έχουν μαζί του την ερχόμενη Παρασκευή. Αυτό δημιουργεί, αν θέλετε, διάφορα προβλήματα επαγγελματικά, συντεχνιακά, αν θέλετε, μεταξύ τα συμφέροντα που θίγονται στον κόσμο αυτόν, με αποτέλεσμα σήμερα να συγκεντρωθούμε εδώ και να πάρουμε μια απόφαση την οποία πρέπει να την αναδείξουμε και να την παλέψουμε με την Δημοτική Αρχή της Ηράκλειας. Θέλω να πιστεύω θα είναι μια απόφαση στα χέρια του καινούριου ΔΣ, η οποία θα πάει την Παρασκευή, θα συναντηθεί ξανά πάλι με τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο της Λαϊκής της Ηράκλειας, με αποτέλεσμα να δούμε πού θα καταλήξουμε. Ο κύριος Δήμας μας ενημέρωσε ότι θα βάλουν κάποιους κόνους εκεί και θα πρέπει να μετακομίσουμε. Μας έδωσε ένα σχεδιάγραμμα το οποίο μας είπε σε ποια μέρη ακριβώς μπορούμε να τοποθετούν τα μέλη μας. Θα δούμε, θα συζητήσουμε σήμερα και θα βγάλουμε μια άκρη. Μας έδωσε κάποιες εναλλακτικές λύσεις. Θα κάνουμε και εμείς τις δικές μας προτάσεις και θα δούμε στη διάρκεια τι θα γίνει. Ο καθένας φυσικά θα χάσει την πελατεία του από εκεί, είναι τόσα χρόνια εκεί. Μέχρι να, ο καθένας μέχρι να βρει ξανά την πελατεία του, αυτό θα κοστίσει νομίζω.